διανομής που δεν σταμάτησαν λεπτό ούτε εν μέσω καραντίνας να κουβαλά πακέτα. Οι αρτοποιοί που ακούραστα δουλεύουν για το καρβέλι το ψωμί. Οι μπουφετζίδες που παρήχαν τον καφέ στον κόσμο που έτρεχε για τη δουλειά του, στον κόσμο που τον είχε ανάγκη. Οι μάγειρες και οι τραπεζοκόμοι, αυτοί που με το μόχθο τους φρόντισαν να μην λείψουν οι μερίδες στα νοσοκομεία και σε άλλες δομές. Αυτοί που σε αντίθεση με άλλους, πετυχημένους και απαραίτητους προσπαθούν να μας τους παρουσιάσουν κάποιοι, είναι οι πραγματικά χρήσιμοι σε μια κοινωνία. Βρισκόμαστε εδώ, σήμερα, κομμάτι και των υπολείπων, που με το πρώτο ξέσπασμα της κρίσης γίναμε στόχοι της επίθεσης, της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Από την πρώτη στιγμή έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να μετακυλήσουν τα βάρη στους εργαζόμενους. Απέλυσαν κόσμο, δεν ανανέωσαν συμβάσεις, εξανάγκασαν σε παρετήσεις, επέβαλαν μονομερώς άδειες, μετέτραψαν συμβάσεις, μειώσαν μεροκάματα. Η αλήθεια είναι ότι το παραμυθάκι που η εργοδοσία και οι εκάστοτε κυβερνήσεις έπλεξαν, ότι είμαστε, λέει, μια οικογένεια, μέσα σε λίγες μέρες πήγε περίπατο. Όχι βέβαια ότι το πιστέψαμε ποτέ αυτό το παραμύθι. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, πρωτοπόρο κομμάτι, χιλιάδων εργαζομένων, σπουδαστών που με κάλπικα διλήμματα μετατράπηκαν σε ήλωτες, που δούλεψαν ακούραστα, που μέτρησαν πολλές θυσίες προκειμένου να στηριχθεί το θαύμα, όπως λένε κάποιοι, του τουρισμού. Χρόνο το χρόνο, μήνα το μήνα, ρεκόρ το ρεκόρ, οι μεγαλοξενοδόχοι και οι διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου μέτρησαν τεράστια κέρδη. Μόνο τα τελευταία 6 χρόνια υπολογίζεται ότι τα κέρδη τους πανελλαδικά ξεπέρασαν τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσά που προκαλούν ήλικο και που μόνο με τη δουλειά τους δεν έβγαλαν. Αυτά τα δις, αυτά τα αστρονομικά ποσά και πολλά ακόμα είναι αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, του δικού μας μόχθου. Να γιατί φωνάζουμε και δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε την πραγματική αλήθεια, τη μόνη αλήθεια. Ο τουρισμός και η εστίαση είμαστε εμείς, εμείς και κανένας άλλος. Αυτό είναι λοιπόν το θαύμα του τουρισμού. Έτσι εκφράζεται για μας τους εργαζόμενους αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Σύγχρονα κάτεργα, σε κλειδάτα και κατά τα άλλα ξενοδοχεία, σε κουζίνες και μπαρ, σε εργαστήρια και καφέ. Και όλα αυτά την ώρα που η εργατική οικογένεια δυνατή να κάνει έστω και λίγες μέρες διακοπές, μιας και φρόντισαν αυτό το βασικό λαϊκό δικαίωμα να το μετατρέψουν σε πανάκριβο εμπόρευμα. Θυσία και αυτό στο βωμό των κερδών των λίγων. Θυσία και το περιβάλλον. Θυσία και η λαϊκή περιουσία. Μετά από όλα αυτά αποτελεί απίθμενο θράσος η απέτησή τους να πληρώσουμε για άλλη μια φορά εμείς τα σπασμένα. Αυτό μεθοδεύουν από κοινού, κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία. Όμως, να και κάτι τραγελαφικό. Κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία δεν υπολόγισαν τις δικές μας αντιδράσεις. Να το ειρωνικό. Με λίγα λόγια είδαμε ξενοδόχους να υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν υπολόγισαν τη δικιά μας φωνή, τη δικιά μας δράση. Δεν υπολόγισαν τους χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου που βγήκαν στους δρόμους. Στην Αττική, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, στη Ρόδο και στην Κο. Χαιρετίζουμε αυτούς τους αγώνες. Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους μας που από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους και φωνάζουμε. Αρκετά πληρώσαμε, αρκετά ματώσαμε, ως εδώ ήταν. Ο Πρωθυπουργός δεν παραλείπει ποτέ να φτιασιδώνει το επικοινωνιακό του προφίλ. Είδαμε αυτόν και τα κυβερνητικά του στελέχη να χύνουν πόλικα κροκοδίλια δάκρυα, να φορά τη μάσκα του προβληματισμένου, να αναφέρονται στην αναγκαιότητα ότι πρέπει όλοι να κάνουμε θυσίες, όλοι να βάλουμε πλάτη για να ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση. Δεν μας είπαν όμως οι μεγαλοκαρχαρίες του κλάδου ποια θυσία έκαναν, τι ακριβώς θυσίασαν ως τώρα. Και ναι, έχουμε πλήρη συνέστηση της κατάστασης. Δεν τους τσουβαλιάζουμε όλους, χωρίς να διαπραγματευόμαστε τα δικαιώματά μας με οποιονδήποτε και για κανέναν λόγο, αφού γραζόμαστε όμως τα αντικειμενικά προβλήματα τα οποία έχουν και οι μικροί επαγγελματίες. Και αυτοί έναν δρόμο έχουνε, αυτόν του αγώνα, τον δρόμο που οδηγεί στη συμμαχία με τους αδικημένους, με αυτούς που έχουν αντικειμενικό συμφέρον να συμπορευτούν μαζί τους. Εδώ είμαστε και προχωράμε. Στοχεύουμε στον πραγματικό αντίπαλο, στον κοινό εχθρό. Στοχεύουμε τα πυρά μας σε αυτούς
τους λίγους, στους επιχειρηματικούς ομίλους, σε αυτούς που εκμεταλλεύονται βάναυσα τους εργαζόμενους, σε αυτούς που πετάνε στο περιθώριο τα μικρομάγατσα. Στοχεύουμε στην πολιτική που τους ταΐζει και τους θεργεύει. Στοχεύουμε στην ίδια τη μήτρα που τους γεννά, στο ίδιο τους το σύστημα.